Πάμε. Για να φανταστείς, άμα ανοίγεις το αμάξι με κρύο, ας είναι και εξαβάλβηδο, άστο να λειτουργεί ένα-ενάμιση-δύο λεπτά και σαν να είναι παλιό, σαν τον πατεράδων μας, που έκανε κανένα τέταρτο να ζεσταθεί. Άστο. Τι θες να σου πω για το... Κοίταξε. Ένας άνθρωπος σαν τον Σαββίδη που έχει ξοδέψει τόσα λεφτά στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό του ΠΑΟΚ και έχει δώσει, δηλαδή στο αλόκο το ποιο είναι, έχει δώσει για τον για χαφ κόφτες δηλαδή 1,5 εκατομμύριο ευρώ με την εφορία, έχει δώσει για αριστερό back χαφ ένα πεθαμένο 1 εκατομμύριο ευρώ, και έχει δώσει για φορ 2 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν σου παίζει που είναι ο Μπερμπάτοφ. Θα μου πεις ο άνθρωπος τα έδωσε, αλλά πού να φανταστεί ότι θα πρέπει να τον έχεις στήτω στην περιοχή, πρέπει να πουλήσεις τον Κλάους για να πάρεις τον Μπερμπάντοφ, τον κρατήσεις 2 χρόνια στήτω στην περιοχή, επαναλαμβάνω. Δηλαδή πράγματα τα οποία παίζεις τον Μπερμπάντοφ, ρε μαλάκα, ωραία. Και έχεις τον Κλάους, ωραία. Παιχταράς ο ένας, παιχτάκος ο άλλος. Όμως στον ΠΑΟΚ αυτοί σκοράρουν με ένα στυλ, ένα συγκεκριμένο στυλ. Τι, φόρτωμα και πρώτη εκτέλεση. Δηλαδή σε πρώτο χρόνο. Και πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει, και πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει και την μπάλα στα πόδια, να πιέζει, να είναι καλύτερος για να ωφεληθείς. Εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στις μεταγραφές είναι ότι έχεις δώσει ρε πούστη 10 εκατομμύρια ευρώ για τα χρέη. Έχεις πραγματικά, είσαι κύριος και τσέντλεμαν και πληρώνεις προμηθευτές, παίκτες, προπονητές, είσαι κύριος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι για το δεκάρι δεν έχει δώσει δεκάρα. Δηλαδή, σε 4-2-3-1 ή σε 3-5-2, μπροστά από τους δύο κόφτες, έχεις το δεκάρι. Πάντα έχεις τριάδα στα χαφ. Και έχεις δώσει ρε πούστη 1,5 εκατομμύρια για να έχεις τον Μπέλκα. Να έχεις τον Μπέλκα, αν σου βγει. Εγώ με το παιδί δεν έχω τίποτα, αλλά δεν είναι φορτούνης να σου βγει. Είναι ένας. Είναι. Στείλει σαν το Μάνταλο, ένα παιδί φοβισμένο. Θα σου μπει στην περιοχή, ξέρω εγώ, 2 φορές, το σπριντάκι του, τρίπλα δεν έχει. Δεν παίρνεις από αυτόν. Δεν παίρνεις από αυτόν. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ένας ΠΑΟΚ που έχει ξοδέψει 1,5 εκατομμύριο λεφτά για μεταγραφές έχει πληρώσει για δεξί μπακ, για αριστερό μπακ, για στόπερ, ντακώστα πώς το λένε, αυτό εδώ που δεν παίζει, 1,5 εκατομμύριο λεφτά. Έχεις δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ για center forward που δεν σου έχει παίξει μπάλα, για τον Μπερμπάντοφ, ούτε φανέλες δεν πούλησες. Ωραία, ποιος να πάρει. Και θέλεις να πούμε να παίζεις 4-3-3 με ένα center forward, με ένα center forward, ή τον Κλάους ή τον Μπερμπάντοφ, περπατιστεί αυτοί οι δύο, και ένα δεκάρι, να δώσεις 1,5 εκατομμύριο, τώρα διαβάζω είναι να πάρει ένα από τη Ρωσία ένα. Δεν το ξέρω καλά αυτό τον παίκτη, αλλά εκεί θα κατευθυνθείς. Δηλαδή, τερματοφύλακα, θα πάρεις ηρακοκοκαλιά σου, στόπερ, δεκάρι και φορ. Οι 4 θέσεις. Τρεχαλατζίδες, μεταπλαϊνούς, διεισδυπτικούς, τσαρλατάνους, εργάτες, μηχανικούς, φόρτωμα, ξεφόρτωμα θα βρεις. Σε μια εταιρεία εργάτες βρίσκεις. Άμα κάνεις μια βόλτα εκεί στα στέκια των Αλβανών, 10 Αλβανούς, 20 Αλβανούς, 30 Έλληνες, ξέρω εγώ, 50 Πακιστανούς θα βρεις εργάτη. Στέλεχος είναι δύσκολο να βρεις σε μια δουλειά. Να μου συστήσεις την επιχείρηση, να είναι δυνατός, να ξέρει, ξέρω εγώ, 5 ξένες γλώσσες. Θα πάρει. Πρέπει να πάρει. Μαθαίνω ότι γίνονται κινήσεις να πληρώσει για αυτή τη θέση. Πιστεύω να πάρει. Και από την άλλη μεριά πρέπει να διαλέξει ή Κλάους ή Μπερμπάντοφ. Και οι δύο μαζί, το είπαμε ξανά, δεν χωράνε. Τώρα, που χωράνε, παίζει με Πανιόνιο στην Τούμπα 0-0 και θες ένα γκολ. Και παίζει ο Κλάου Σέντερφολ, παίζει Μπερμπάντοφ. Παίζει ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, Βέρεια. Με λέμε, μέσα στην Τούμπα, είσαι 1-1. Παίζει ο Μπερμπάντοφ Σέντερφολ και θέλει 10 λεπτά να λήξει. Είναι 0-0, μπες Κλάου. Είναι 1-1, μπες Κλάου. Δεν γίνεται αυτό το βιολί. Το τσέβαλε εκεί με τα Γιάννενα και με ποιον, με τη Βέρεια μαζί. Και κάθε συμφέρεια σαν την πουτάνα να πούμε με ανοιχτά τα πόδια. Λέει κριτήριο, λέει αυτό το μάτς. Δεν είναι κριτήριο το ΠΑΟΚ Βέρεια. Ούτε το ΠΑΟΚ Καλονί είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι το Ξάδι ΠΑΟΚ. Κριτήριο είναι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ τώρα που θα παίξουν. Κριτήριο είναι το ΠΑΟΚ Πανιόνιος μέσα έξω το κύπελο. Αυτά είναι κριτήρια. Μια χαρά.